Είμαι ο Γιωργουλάκης Γιάννης, είμαι μηχανικός λογισμικού και είμαι υπεύθυνος του Mobility στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Softone. Η Softone ιδρύθηκε το 2002. Είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και στη διάθεση τυποποιημένου επιχειρησιακού λογισμικού. Με 12.000 πελάτες στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή αγορά, με περισσότερους από 300 συνεργάτες, ενώ παράλληλα έχει και ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, μια πολύ μεγάλη κοινότητα από developers σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Softone όλα αυτά τα χρόνια έχει επενδύσει στο innovation και συνεχίζει να επενδύει διαρκώς. Ήταν η πρώτη στην Ελλάδα το 2007, που προσέφερε σύγχρονες υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, μάλλον αν πηγαίνω από εκεί δεν ακούγομαι, που προσέφερε σύγχρονες υπηρεσίες μηχανοργάνωσης με βάση το μοντέλο SaaS, αξιοποιώντας τότε τις δυνατότητες του διαδικτύου. Το 2011 έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις πρώτες εταιρείες στον κόσμο, η οποία παρουσίασε μία ολοκληρωμένη λύση ERP στην πλατφόρμα της Microsoft, στο Azure, για την οποία λύση βραβεύτηκε και από την ίδια τη Microsoft. Το 2013 η Softone παρουσίασε το Mobility Framework, την πλατφόρμα ανάπτυξης επιχειρησιακών web και mobile εφαρμογών. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις που θα τους ανοίξουν νέους δρόμους ανάπτυξης, θα τους δώσουν νέες ευκαιρίες. Χρειάζονται σύγχρονες πρακτικές που θα διευρύνουν και θα απλοποιήσουν το πλαίσιο συνεργασίας με τους πελάτες, τους συνεργάτες, το προσωπικό της μέσα στην εταιρεία και έξω από την εταιρεία τους. Με άλλα λόγια, αναζητούν λύσεις που θα τους βοηθήσουν να ανοίξουν την επιχείρησή τους στο οικοσύστημά της. Να κάνουν αδιάφορες τις έννοιες από πού, με ποιον τρόπο, πότε. Χρειάζεται να γίνουν ανοιχτές επιχειρήσεις. Βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουν διαλέξει μια σωστή πλατφόρμα για να το κάνουν. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ορισμός των στόχων που επιθυμούν να πετύχουν. Θα πρέπει η επιλογή λύσεων που απαιτούν να έχει μικρό χρόνο διάθεσης και θα πρέπει πάνω απ' όλα να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και στην αξιοπιστία της λύσης της οποίας θα επιλέξουν. Γι' αυτό το λόγο η Softone ανέπτυξε το Softone Mobility Framework. Αν θα έπρεπε κάτι να κρατήσετε από αυτή την παρουσίαση είναι αυτή η εικόνα. Περιγράφει όλα αυτά που θέλω να πω. Τι βλέπουμε σε αυτή την εικόνα? Ουσιαστικά είναι 4 κομμάτια που μας περιγράφουν τη διασύνδεση, τη δημιουργία, τον έλεγχο και τη διάθεση των εφαρμογών. Τη δημιουργία εφαρμογών. Δεν φτιάχνουμε άλλες εφαρμογές. Η ίδια κεντρική μηχανοργάνωση βγαίνει προς τα έξω, χρησιμοποιώντας εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας. Όποια θέλετε. Ή και έτοιμα από τη Softone εργαλεία που θα τα δούμε στη συνέχεια. Την ίδια κεντρική σας μηχανοργάνωση. Τους πελάτες, τους προμηθευτές, τα παραστατικά. Δεν είναι άλλα δεδομένα, είναι τα ίδια. Δεν είναι άλλα πεδία, είναι τα ίδια. Με απλό και εύκολο τρόπο μπορούμε να τα βάλουμε στο Mobility Framework, να συνδυάσουμε τις εφαρμογές που θέλουμε για web και για mobile και όλα αυτά να τα χειριστούμε από το Management System ασφαλώς μέσα από την κεντρική μας μηχανοργάνωση. Τα δικαιώματα που έχουμε δώσει στην κεντρική μας μηχανοργάνωση ισχύουν τα ίδια και για αυτές τις εφαρμογές. Δεν τα ξαναορίζουμε κάπου αλλού. Δεν μεταφέρουμε τα δεδομένα κάπου αλλού. Δεν συγχρονίζουμε τίποτα. Είναι τα ίδια δεδομένα. Αυτό λοιπόν λέει το σχήμα. Διασύνδεση από οποιοδήποτε τρόπο, από οποιαδήποτε πλατφόρμα, είτε on-premise είτε on-cloud, από οποιοδήποτε database σύστημα που υπάρχει, δημιουργία της εφαρμογής, διαχείρισης και εξαγωγή της στους πελάτες, στους συνεργάτες, στο προσωπικό μας. Όταν μιλάμε για mobile και για web, φανταζόμαστε ότι όλα πρέπει να είναι στο ίντερνετ. Και λέμε ναι, θα πρέπει να είμαι στο cloud. Σαφώς, η Softone είναι από τις πρώτες εταιρείες, όπως είπα και προηγουμένως, που επένδυσε στο cloud και
έχει μια πολύ ισχυρή βάση σε αυτό. Αλλά όχι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη για πολλούς λόγους για τα on-premise δεδομένα. Η software έχει την τεχνολογία με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν είναι μεταφορικό, κυριολεκτό. Ελάτε να το δούμε μαζί. Με το πάτημα ενός κουμπιού να απλοποιήσει όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για να μπορεί μια εφαρμογή από το κινητό τηλέφωνο, από ένα web browser, να έχει πρόσβαση στα εσωτερικά δεδομένα της εταιρείας με απόλυτη ασφάλεια. Κυριολεκτό, μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια ή και έξω, αλλά και στα γραφεία μας. Το επόμενο βήμα είναι οι ίδιες οι εφαρμογές. Ωραία, καλά μας τα είπες, αλλά οι ίδιες οι εφαρμογές τι είναι? Τα ίδια τα επιχειρησιακά δεδομένα της εταιρείας. Με ένα απλό και πολύ εύκολο τρόπο μπορούμε με απλά drag and drop να δημιουργήσουμε τις δικές μας εφαρμογές για τους δικούς μας πελάτες, τους συνεργάτες, τους πελάτες. Όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και για τον ρόλο μέσα στην επιχείρηση. Ο κάθε άνθρωπος μέσα στην επιχείρηση έχει διαφορετικό ρόλο. Χρειάζεται διαφορετική εφαρμογή. Όχι σήμερα θέλω αυτή την εφαρμογή, αύριο θέλω αλλαγές. Να μπορώ να τις αλλάξω μόνος μου. Δεν χρειάζεται να ξαναπάρω μια άλλη εφαρμογή. Θα μπορώ να τη φτιάξω μόνος μου με drag and drop. Να την παραμετροποιήσω τα ίδια δεδομένα που έχω στην κεντρική μου μηχανοργάνωση. Ξαναλέω, τα δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα που είπα ισχύουν. Αυτό είναι το Software Mobility Framework. Με αυτό τα στελέχη της εταιρείας μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές, να τις χρησιμοποιήσουν ανεξαρτήτου μεγέθους εταιρείας, ανεξαρτήτου device, από πουδήποτε στον κόσμο, σε πραγματικό χρόνο, με τα πραγματικά δεδομένα της εταιρείας. Το ξαναλέω και επιμένω σε αυτό. Χωρίς τεχνικές πολυπλοκότητες, με αξιοπιστία και με απόλυτη ασφάλεια. Ελάτε να μας γνωρίσετε, ελάτε να τα πούμε από κοντά, γίνετε κι εσείς μέλη του Open Enterprise Community. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.